Πρώτη εκδήλωση της χρονιάς για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με ένα πάρα πολύ σοβαρό και ενδιαφέρον θέμα. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η πρώτη εκδήλωση της χρονιάς στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας αφορά την Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης. Η ασφαλιστική απάτη και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Μια πρώτη εκτίμηση του Insurance Europe είναι ότι ένα 10% των αποζημιώσεων είναι απατηλές αποζημιώσεις. Αν κάνουμε μια απλή αναγωγή στα ελληνικά δεδομένα, αυτό είναι ένα ποσό από 200 μέχρι 250. 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, άρα καταλαβαίνουμε το μέγεθος. Μαζευτήκαμε σήμερα όλοι μαζί εδώ πέρα για να ενημερώσουμε όλα τα μέλη της Ένωσής μας τι ακριβώς δράσεις έχουμε κάνει και τι δράσεις προτιθέμεθα να κάνουμε στο επόμενο διάστημα. Κάνοντας λοιπόν ποδαρικό το 2023 με αυτή τη σημαντική εκδήλωση, που είναι η πρώτη εκδήλωση του έτους, η πρώτη εκδήλωση της Επιτροπής για την Πρόληψη και την Απάτη, θεωρήσαμε ότι πρέπει να μελετήσουμε τι δράσεις έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές ενώσεις, γιατί καλό είναι να παίρνουμε παραδείγματα. Έχουμε προχωρήσει και στην Ελλάδα, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, καθώς έχουμε προχωρήσει στο σχηματισμό ενός πρωτοκόλλου πρόληψης και απάτης, το οποίο και αυτό θα παρουσιάσουμε σήμερα σε γενικές γραμμές. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα δουλέψουμε, θα κάνουμε και άλλες δράσεις και ενημερωτικές. Είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκινάει σήμερα όλη αυτή η σειρά των δράσεων και έπεται και συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο ερώτημα που είμαι σίγουρη ότι σας απασχολεί, από πού προκύπτει αυτό για την έκθεση και τι είναι αυτή η έκθεση και πού προβλέπεται. Προβλέπεται στο πρωτόκολλο αυτορύθμισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών της Ένωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασφαλιστικής απάτης και ειδικότερα στο άρθρο 7, παράγραφος 4, όπου λέει ότι κάθε χρόνο θα υποβάλλουν τα μέλη έκθεση προς την Ένωση, στην οποία θα περιέχονται οι δραστηριότητες που οι δράσεις και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει κάθε ασφαλιστική για την πρόληψη και την καταπολέμηση ασφαλιστικής απάτης, αλλά και τα αποτελέσματα που φέρουν αυτές οι δράσεις στα αποτελέσματα της εταιρείας. Το ατύχημα αυτό συνήθως συμβαίνει σε μια απόμερη περιοχή νύχτα, για να μην υπάρχουν μάρτυρες και για να δεθεί ακόμα καλύτερα αυτό σε αυτό το ατύχημα καλύτερη φροντίδα ατυχήματος ή ακόμα και η τροχαία. Τι παρατηρούμε λοιπόν, παρατηρούμε ότι έχουμε στη συνέχεια μια επιθετική συμπεριφορά των παθόντων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει είτε πίεση προς την εταιρεία για άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταγγελία στις αρχές, καταγγελία στα αρμόδια όργανα της εταιρείας ή ακόμη και την άσκηση αγωγής.